Σας ευλογώ στο υπέροχο όνομα του Ιησού και η Γραφή λέει ότι κάνουμε με λόγο και με έργο να το κάνουμε πάντα σε αυτό το όνομα. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τη γνώση του Αγίου Πνεύματος. Είναι πάρα πολύ χρησιμοποιημένο. Και θα απελευθερωθεί φωτιά μέσα μας, η μηχανή του Θεού θα πάρει μπροστά. Τα κυβικά θα αρχίσουν να δουλεύουν. Γιατί έχουμε ανάγκη να αναπτύξουμε πιο βαθιά αυτό που λέγεται κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι ο Κύριος ο Θεός της ζωής. Τι είναι το Άγιο Πνεύμα? Είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Και χρειαζόμαστε να πάρουμε το Λόγο του Θεού και την Αποκάλυψη του Κυρίου κατά πάντα. Και θα δούμε τρία σημεία μέσα από τη Βίβλο για να δούμε το μήνυμά μας σήμερα. Είναι κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, τρία κεφάλαια. Και θα δούμε δύο εδάφια, 34-36. 1428 σελίδα είναι. Εδάφια. 34-36, δύο εδάφια. Τρία κεφάλαιο, 34-36. Δεδομένου ότι εκείνος που ο Θεός τον απέστειλε, μιλάει τα λόγια του Θεού, επειδή ο Θεός δεν του δίνει το πνεύμα με μέτρο. Ο Πατέρας αγαπάει τον Υιό και όλα τα έδωσε στο χέρι του. Όποιος πιστεύει στον Υιό έχει αιώνια ζωή. Όποιος όμως απειθεί στον Υιό δεν θα δει τον Θεό, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω του. Τι έκανε ο Θεός Πατέρας? Έδωσε στον Υιό το Άγιο Πνεύμα χωρίς μέτρο. Και το χωρίς μέτρο έχει δύο πλευρές. Έχει στην ισχύ και στη λειτουργία. Επομένως, όλοι γνωρίζουμε το Άγιο Πνεύμα σε ένα επίπεδο στη ζωή μας. Ζούμε στους τελευταίους χρόνους που η αμαρτία αναβαθμίζεται. Καινούργια πλάνη βγαίνει. Καινούργια δεσμά βγαίνουν. Καινούργια επίπεδα ψεύδους βγαίνουν. Επομένως, πρέπει και εμείς να αναβαθμιζόμαστε στην κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα. Αν ο Θεός αγαπάει τον Υιό, αγαπάει και τα παιδιά τώρα. Και έχει να μας δώσει πιο βαθιά επίπεδα κοινωνίας με το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός θα μας βάλει. Αρκεί εμείς να θέλουμε να πούμε. Να έχουμε ανοιχτό πνεύμα. Αν πούμε ότι όλα τελείωσαν, αυτά είναι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, δεν μπαίνεις. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί να πάμε και παραπέρα, να πάμε και παραπέρα. Επομένως υπάρχει κι άλλο μέτρο παρουσίας και κοινωνίας με το Άγιο Πνεύμα. Και σε ισχύ, αλλά και σε λειτουργία. Αλληλούια! Για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε αυτό που έχει ο Θεός στη ζωή μας. Θα δούμε ένα δεύτερο κομμάτι. Είναι ο Ματθαίος 3 κεφάλαιο. Από το 13 μέχρι και το 17, όταν ο Κύριος βαπτίστηκε στον Ιορδάνη, κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα. 1289 σελίδα είναι. Ματθαίος 3 κεφάλαιο, 13 μέχρι και το 17. Τότε ο Ιησούς έρχεται από την Γαλλία στον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη για να βαπτιστεί από αυτόν. Και ο Ιωάννης τον εμπόδισε λέγοντας, εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από εσένα και σε έρχεσαι σε μένα. Απαντώντας όμως, ο Ιησούς του είπε, άφησε τώρα, επειδή έτσι είναι πρέπον σε εμάς να εκπληρώσουμε κάθε δικαιοσύνη, τότε τον αφήνουμε. Και όταν ο Ιησούς βαπτίστηκε, ανέβηκε αμέσως από το νερό και ξαφνικά ανοίχθηκαν σε αυτόν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει σαν περιστέρι και να έρχεται πάνω. Και ξαφνικά μία φωνή από τους ουρανούς που έλεγε, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίο ευαρεστήθηκα. Και σε κάθε επίπεδο που ο Θεός ευαρεστείται στη ζωή μας, κάνει κάτι. Κατεβάζει το χέρι του επάνω μας. Και αυτό που έγινε στα 30 έγινε και στα 10. Και στα 15 έγινε. Και στα 17 έγινε. Και στα 20 έγινε. Κάθε χρονιά ο Θεός ευαρεστούταν με τον Υιό του. Και τέλος του χρόνου θα πει ο Θεός, για να δούμε πώς θα πήγε ο Δήμος αυτή τη χρονιά. Ευαρεστήθηκα. Θα τον ανεβάσω σε ένα σκαλοπάτι. Δεν ευχαριστήθηκα. Υπομονή για την άλλη χρονιά. Ο Θεός δεν είναι ένα σύστημα. Είναι μια ύπαρξη. Εργάζεται προσωπικά και πρέπει να τον ευχαριστούμε. Και σαν παιδιά του Θεού πρέπει να ξέρουμε μια αρχή. Υπάρχει μια προσφορά που δέχεται ο Θεός. Η προσφορά του αίματος.
Αν δεν έχουμε προσφορά αίματος στη ζωή μας, στην Εκκλησία, δεν μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Και είναι εύκολο να αντικαταστήσουμε την προσφορά του αίματος με χριστιανικά προγράμματα, άλλες καταστάσεις. Δεν τον διαπραγματεύεται ο Θεός με τίποτα και με κανέναν και με τίποτα. Για να μπει στα Άγια των Αγίων, έπρεπε να γίνει προσφορά αίματος. Χωρίς αίμα δεν έμπαινε στα Άγια των Αγίων. Ποια είναι η διαφορά στα Άγια των Αγίων με τα Άγια? Στα Άγια μπαίναν όλοι οι ιερείς, στα Άγια των Αγίων έμπαινε ο αρχιερέας μια φορά το χρόνο με αίμα. Στα Άγια εσύ μιλάς για το Θεό, εσύ σχεδιάζεις για το Θεό και περιμένεις τον Θεό να ευλογήσει. Στα Άγια των Αγίων λαμβάνεις αυτό που σχεδίασε ο Θεός και τότε ο Θεός συστήνει ο ίδιος τον εαυτό του μέσα από εμάς. Είναι τεράστια διαφορά. Χιλιόμετρα είναι η διαφορά. Επομένως το αίμα μας βοηθάει να εισέλθουμε στα Άγια των Αγίων. Και σαν Εκκλησία να έχουμε να πάρουμε μια προσφορά που του αρέσει. Τι του αρέσει το Θεό? Να πούμε είμαστε πεντηκοστιανοί, ορθόδοξοι, ευαγγελικοί. Να πάρουμε την προσφορά που του αρέσει, τη Σταυρική, και να την κάνουμε δικιά μας προσφορά και να την ψώσουμε. Και τότε ο Θεός ευαρεστείται σε αυτή την προσφορά και μπορεί το χέρι του να αναπαυθεί και η εμπιστοσύνη του στη ζωή μας. Πρέπει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του Θεού πιο πολύ στη ζωή μας. Και το Άγιο πρέπει να έρθει ώστε να κτίσει ένα έργο που θα μείνει. Αν έχω εγώ ένα έργο εχθές και σήμερα δεν υπάρχει, πολλές φορές λέμε ο διάβολος τον γκρέμισε. Ο διάβολος για να γκρεμίσει κάτι δεν πρέπει να το στηρίζει ο Θεός. Αν κάτι το στηρίζει ο Θεός δεν τον γκρεμίζει ο διάβολος, ξεχάστε. Και όταν κάτι δεν το στηρίζει ο Θεός πρέπει να βρούμε το μήνυμα. Υπάρχει πάντα μήνυμα. Έχουμε ίσως κτίσει, επενδύσει σε κάτι που είναι έξω από το καθαρό θέλημα του Θεού. Και τότε υπάρχει ένα μήνυμα για να κτίσουμε σε κάτι που δεν πέφτει. Το πνευματικό θέλημα του Θεού. Διαφορετικά η δουλειά του διαβόλου είναι να γκρεμίζει πράγματα. Αυτό κάνει ο διάβολος, γκρεμίζει. Επομένως εμείς πρέπει να παίρνουμε πάντα μηνύματα από το Θεό. Δεν υπάρχει κάτι που συμβαίνει που δεν υπάρχει μήνυμα. Ξεχάστε. Όπου και να είμαστε, όταν έχουμε την καρδιά μας ανοιχτή, υπάρχει ένα μήνυμα από το Θεό. Και αυτό το μήνυμα έχει να κάνει είτε για διδασκαλία, είτε για παιδεία, είτε για προσευχή, είτε για αλλαγή πλεύσης, υπάρχει ένα μήνυμα. Και πρέπει να βρίσκουμε το μήνυμα του Θεού που και να είμαστε, για να μπορούμε να κινηθούμε με την φωνή του Θεού στη ζωή μας. Ο διάβολος κλείνει τους ανθρώπους στο εγώ, τις χώρες στο εγώ, τους χριστιανούς στο εγώ, τις εκκλησίες στο εγώ, όταν κλειστούμε στο εγώ. Έχουμε κλειστή όραση. Δεν μπορούμε να έχουμε μεγάλη όραση όταν είμαστε εγωκεντρικοί άνθρωποι. Είναι κλειστή η όραση. Για να έχουμε βαθιά όραση από το Θεό πρέπει να ανοίγει το πνεύμα, η καρδιά μας μέσα. Γιατί ο καλός Θεός έχει μια μεγάλη όραση για τους τελευταίους χρόνους. Γιατί και ο διάβολος έχει μια μεγάλη πλάνη για τους τελευταίους χρόνους. Και τα δύο εργάζονται. Αν, ας πούμε, η αμαρτία τρέχει με χιλιόμετρα, πρέπει να τρέξει και η χάρη. Πρέπει να αναβαθμιστεί και η χάρη για να προσπεράσουμε την αμαρτία και να την απομονώσουμε. Αν μας προσπερνά η αμαρτία, είναι πιο μεγάλος ο θερισμός. Δεν μπορούμε να το σταματήσουμε τον θερισμό. Γιατί όλα είναι σπορά και θερισμός. Γι' αυτό λέει 7 φορές στην Αποκάλυψη, κάτσε στην Εκκλησία και άκου. Τι λέει ο καλός Θεός? Και για να ακούσουμε τον Θεό πρέπει να ησυχάσουμε, να αναπαυτούμε και να ακούσουμε την φωνή του Θεού και σήμερα θα δούμε ένα άλλο επίπεδο της κοινωνίας με το Άγιο Πνεύμα και θα πάμε να το δούμε στον Ισαΐα αυτό. Ισαΐας 11 κεφάλαιο, σελίδα 947, από το 1 μέχρι και το 5, ο προφήτης Ισαΐας προφητεύει αυτό που θα έκανε ο Θεός Πατέρας με τον Χριστό. 11 κεφάλαια από το 1 μέχρι και το 5. Και θα βγει ράβδος από τον κορμό του Ιεσέ και κλάδος θα βγει από τις ρίζες. Προφητεύει τον Χριστός.
και το πνεύμα του Κυρίου θα αναβαφθεί επάνω του. Και ο Ισαΐας μας περιγράφει αυτή η πληρότητα του Αγίου Πνεύματος που ήταν επάνω στη διακονία του Ιησού. Και αυτή η πληρότητα πρέπει να έρχεται και σε εμάς, υπάρχει, αλλά πρέπει να μεγαλώνει αυτή η πληρότητα. Για να το δούμε, πνεύμα σοφίας. Πνεύμα σοφίας και σύνεσης, πνεύμα βουλής και δύναμης, πνεύμα γνώσης και φόβου του Κυρίου. Και θα τον κάνει οξυδερκή στο φόβο του Κυρίου, ώστε δεν θα κρίνει σύμφωνα με τη θεωρία των ματιών, ούτε θα ελέγχει σύμφωνα με την ακρόαση των αυτιών του, αλλά θα κρίνει τους φτωχούς με δικαιοσύνη και θα υπερασπίζεται τους ταπεινούς της γης με αυτήτητα και θα πατάξει τη γη με τη ράφτα του στόματός του και με την πνοή των χιλιών του θα θανατώνει τον ασεβή. Η ζώνη της οσπίως του θα είναι δικαιοσύνη και η ζώνη των πνευρών του θα είναι πίστη. Εδώ πέρα περιγράφεται η πληρότητα του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει το 7 μέσα. Το Άγιο Πνεύμα είναι ένα. Αλλά εδώ πέρα φανερώνει 7 λειτουργίες και 7 καρπούς. Και θα το δούμε ένα-ένα τώρα. Το νούμερο ένα που θα δούμε, το πνεύμα της σοφίας. Η σοφία έρχεται από το Λόγο του Θεού. Αλλά σήμερα μας λέει κάτι άλλο ο Θεός, ότι η σοφία μπορεί να παραχθεί από το Άγιο Πνεύμα. Είναι καρπός. Όταν λέμε Πατέρα χρήσε μας με σοφία στο όνομα του Ιησού, μας χρήει με σοφία. Να δούμε τώρα μια αναβάθμιση της σοφίας. Όλοι ξέρουμε ότι η σοφία είναι να σέβεσαι τον Κύριο και να ακολουθείς τον Κύριο. Υπάρχουν άλλα επίπεδα σοφίας όμως, που θέλει να μας βάλει ο Θεός, να μας χρήσει. Σοφία είναι ο πιο σοφός άνθρωπος στο Θεό ήταν ο Σολομώντας. Έκανε τα πιο άσοφα πράγματα. Σοφία είναι να μην λατρεύεις τη σοφία τη Δωδόμη. Σοφία είναι να μην παίρνεις τα μάτια σε τον πρόσωπο Θεό. Σοφία είναι να μην προσπαθείς ποτέ να κάνεις τον Θεό να ευλογήσει κάτι που σχεδίασες. Σοφία είναι να περιμένεις αυτό που είχε σχεδιάσει ο Θεός να έρθει στη ζωή σου. Σοφία είναι να πηγαίνεις πίσω από τον Θεό και ο Θεός μπροστά. Άλλα επίπεδα σοφίας. Σοφία είναι να μην προσπαθείς να υψωθείς. Να υπερημένεις από τον Θεό να σε υψώσει. Τι θα υπάρχει στον κόσμο, τεράστια σοφία υπάρχει σήμερα. Ο διάβολος αντιγράφει πάντα τον Θεό. Σήμερα η ανθρωπότητα γκρεμίζεται από έλλειψη σοφίας. Κτίζει στην ασοφία ο διάβολος. Αντιγράφει τον Θεό το πνεύμα της πλάνης. Το λέει τη λέξη αντίχριστος, αντί του Χριστού. Ό,τι έχει ο Θεός το αντιγράφει το πνεύμα της πλάνης. Σήμερα οι άνθρωποι κτίζουν έξω από τη σοφία. Όλα θα πέσουν, θα γκρεμίσουν. Επομένως χρειαζόμαστε να γίνουμε πιο πλήρης σοφίας. Αλληλούια. Για να μπορώ να επενδύσω επάνω στη σειρά, στο θέλημα του Θεού. Πιστεύοντας κάτι ότι ο Θεός είναι καλός Θεός. Δεν είναι προσωπολίτης. Έχει μερίδα για το Δήμο. Είναι του Δήμου. Έχει μερίδα για τον αδελφό. Ο καθένας έχει τη μερίδα του. Σοφία είναι να μην υπάρχει ανταγωνισμός. Γιατί ο καθένας έχει τη μερίδα του από τον Θεό. Επομένως το Άγιο Πνεύμα θέλει να μας χρήσει με σοφία. Αλληλούια. Έχουμε σοφία. Υπάρχουν άλλα επίπεδα σοφίας. Και όταν εμείς σταθούμε στο Σταυρό, ο Θεός θα μας χρήσει. Για να αντιμετωπίσουμε την ασοφία του κόσμου. Αν έχουμε μια κυβέρνηση και έχουμε 5 κόμματα στη Βουλή και τσακώνονται, κτίζουν στην ασοφία. Αν κτίζαν στη σοφία, θα συνεργαζόντουσαν όλοι. Γιατί όλοι για ένα σκοπό επενδύουν. Ποιος δημιουργεί την ασοφία? Το πνεύμα της πλάνης. Επομένως, εμείς πρέπει να προσευχόμαστε όχι στον αέρα, συγκεκριμένα. Γι' αυτό στην Αποκάλυψη πρώτη σφραγίδα έχει έναν αναβάτη με ένα λευκό άλογο που έχει ένα τόξο. Η πρώτη σφραγίδα ξεκινάει με τόξο. Έχετε δει ποτέ κάποιον με ένα τόξο να βαράει στον αέρα? Αυτός που έχει τόξο έχει στόχο. Τα πνευματικά έχουν στόχο, είναι συγκεκριμένα. Όταν είμαστε γενικοί και αόριστοι δεν έχουμε βρει το πνευματικό. Το πνευματικό έχει στόχο, είναι συγκεκριμένο. Δεν χρειάζεται να μαζευτούμε με τα δίκανα τόσο κορομπή και να περάσει ο διάβολος να αρχίσουμε να βαράμε.
γιατί ο διάβολος ήταν αρχάγγελος του Θεού και έπεσε, αλλά δεν έχασε αυτά που είχε. Έχει και σοφία. Και ξέρει πώς δουλεύει ο Θεός και τον αντιγράφει. Ήταν δίπλα του όλα τα χρόνια. Αυτό που είχε δεν το έχασε. Μπορεί να αμολύνθηκε και αυτό. Αλλά έχει κρατήσει. Είναι αμετάκλητα τα δώρα του Θεού. Και αντιγράφει τον Θεό. Επομένως και εμείς πρέπει να έχουμε στόχο. Να γίνουμε ειδικοί. Ο κάθε ένας να είναι ειδικός στη Βασιλεία του Θεού. Χρειαζόμαστε σοφία με τον Κύριο. Αλληλούια. Για να έχουμε την κοινωνία, γιατί σκεφτείτε, ο πιο σοφός άνθρωπος του Θεού Σολομώντας έκανε πολύ άσοφα πράγματα. Είναι πολύ εύκολο να κάνουμε άσοφα πράγματα αν πάρουμε τα μάτια μας από Κύριο. Και λατρέψουμε τα δώρα του. Λατρέψουμε τις ενέργειες του. Είναι καλές όλες. Αλλά το πιο ωραίο είναι η κοινωνία με τον Κύριο, η επαφή με το Άγιο Πνεύμα, η συντροφικότητα με τον Θεό. Ο Θεός μας περιμένει μέρα και νύχτα να έχουμε σχέση μαζί του. Για να μας αποκαλύψει, όπως λέει στον Ιερεμία 31 κεφάλαιο, τα κεκριμένα, τα κρυμμένα. Που αφοράνε το Δήμο, το Στάθι, το Γιώργο, είναι και του Κύριου προσωπικά αυτά. Επομένως χρειαζόμαστε πολύ σοφία, διότι στον κόσμο θα επικρατήσει μεγάλη ασοφία. Το νούμερο 2, το πνεύμα της σύνεσης. Θυμάστε τη ζήτηση του Σολομώντα, σοφία και σύνεση για να κρίνει το λαό του Θεού, να τον υπηρετήσει. Τι είναι η σύνεση? Η σύνεση είναι η διάκριση της σοφίας. Εκεί που δεν έχεις διακρίνεις ότι δεν είσαι σοφός, λειτουργείς με σύνεση. Και η σύνεση σε βοηθάει σε κάτι. Να έχεις σεμνή σκέψη και σεμνό λόγο. Αλληλούια. Η σύνεση σε βοηθάει να βλέπεις πού είσαι σοφός και πού δεν είσαι. Και προσαρμόζεσαι στη σοφία και αποκτάς συνετό λόγο και συνετή σκέψη. Πειθαρχημένη. Που έχει κοντρόλ μέσα. Που έχει ταπείνωση μέσα. Δηλαδή ξέρω τι κάνω, που πάω και ποιος είμαι. Όταν στα πνευματικά δεν ξέρω που πάω, τι κάνω και ποιος είμαι, χρειάζομαι σύνεση. Και τη σύνεση τη δίνει ο Θεός. Πατέρα, χρήσε μας με το πνεύμα της σοφίας και της σύνεσης. Αλληλούια. Γιατί ο διάβολος χρησιμοποιεί πάντα την ίδια τακτική. Θα κάνει τα παιδιά του Θεού να αμφιβάλλουν για την πιστότητα του Θεού. Θυμάστε τι έκανε στους πρώτους ανθρώπους. Λέει, μήπως ο Θεός σας κοροϊδεύσε. Έχει κάτι εκεί και σας το έκρυψε. Και έκανε τους πρώτους ανθρώπους να αμφιβάλλουν για την ακεραιότητα της προσωπικότητας του Θεού και πέσανε. Ο Θεός είναι ακέραιος. Αυτό που λέει αυτό είναι. Δεν είναι προσωπολήπτης με όλα τα παιδιά του και έχει καλά πράγματα η σύνεση. Είναι πάρα πολύ. Το τρίτο, το πνεύμα λέει της βουλής του Κύριου. Τι είναι η βουλή του Κύριου? Έχουμε 10 επιλογές. Να πάω στο 10, στο 5, στο 9. Η βουλή του Κύριου έρχεται συγκεκριμένα, πάω στο 3. Όταν εμείς εξητάμε τη βουλή του Κύριου, τότε γεννιέται μέσα μας το προσωπικό θέλημα του Θεού. Αυτός είναι ο γενικός λόγος του Θεού. Όταν ένα κομμάτι γεννηθεί μέσα μου, γίνεται προσωπικό, είναι η βουλή του Κύριου. Και τότε επενδύω στη βουλή του Κύριου, όχι στα γενικά πράγματα. Αν, ας πούμε, πάω στη θάλασσα να περπατήσω στα κύματα, θα βουλιάξω. Παρόλο που ο Πέτρος περπάτησε. Αν ο Κύριος μου πει προσωπικά περπάτα, θα με στηρίξω. Ο Θεός στηρίζει τη βουλή του. Δεν στηρίζει τα γενικά πράγματα. Επομένως, εγώ εξητάω τη βουλή του Κύριου. Και θα γλιτώσω περιπλάνηση, πολλό χρόνο. Μπορεί ένα παιδί του Θεού να περιπλανείται 20 χρόνια, έξω του θέλει του Θεού. Να τρέχει και να μην ξέρει πού πηγαίνει και τι κάνει και να έχει χάσει τη βουλή του Κύριου. Τη βουλή του Κυρίου τη βρίσκουμε προσωπικά στη σχέση μας με τον Θεό. Αλληλούια. Πού τη βρίσκουμε? Στο ταμείο μας, στην επαφή μας, στην αγάπη μας, στην κοινωνία μας. Και τότε η βουλή του Κυρίου είναι σχεδιασμένη. Προσέξτε. Να σκεπάσει όλα τα λάθη του παρελθόντος. Αν η χάρη δεν σκεπάζει τα λάθη, τότε η αμαρτία είναι πιο δυνατή τη χάρη. Αλληλούια! Αλληλούια! Αλληλούια.
Γι' αυτό βλέπουμε σήμερα το θρησκευτικό πνεύμα που λέει έχασες την ευκαιρία, έχασες. Σίγουρα τα λάθη φέρνουν μια συνέπεια στη ζωή μας. Αλλά η βουλή του Κυρίου είναι πάντα μπροστά. Γιατί ο Θεός σχεδίασε προκαταβολής του κόσμου αποκατάσταση. Ήξερε ότι θα πέσει ο άνθρωπος. Και είχε προετοιμάσει πριν ακόμα γεννηθεί ο άνθρωπος και πέστηνε την αποκατάσταση. Το 7. Το 7 είναι το τέλειο θέλημα του Θεού. Και αυτό εδώ πέρα το Άγιο Πνεύμα περιγράφεται ως το πνεύμα που φανερώνει την πληρότητα του Θεού. Τα 7 πνεύματα του Θεού, που είναι το ένα πνεύμα. Και το 7 είναι το τέλειο θέλημα και το σχέδιο του Θεού. Αλληλούια! Επομένως υπάρχουν άλλα επίπεδα να μπούμε, πεινώντας. Κύριε, πεινάω. Αν δεν πεινάω, δεν μπορεί να μου δώσει ο Θεός να φάω με το ζόρι. Αν κάποιος δεν πεινάει, πας και του δίνεις ένα γεύμα να το φάει με το ζόρι, πώς θα το φάει, αφού δεν πεινάει. Πρέπει να πεινάμε στο Θεό. Κύριε, πεινάμε. Αλληλούια! Θέλουμε να φάμε, Κύριε. Και άλλα πράγματα. Και τότε αυτό έχει φρεσκάδα. Είναι σαν να ξεκινάς τώρα τη σχέση με το Θεό. Είναι κάτι που το εργαζόμαστε, διότι μπορούμε όλοι να κουραστούμε στα πράγματα του Θεού. Ζητάμε χάρη από το Θεό. Ζητάμε από τον Κύριο να μας δίνει πείνα. Να μας δίνει δίψα. Να μας δίνει αγάπη ο Θεός. Έρωτα. Για να βρούμε τα πράγματα. Γι' αυτό λέει στην Κολοσσαΐς ότι όλη η γνώση του Θεού είναι κρυμμένη εν το Χριστό. Μα αφού έχουμε τη γραφή πώς είναι κρυμμένη, πρέπει να μας αποκαλυφθεί αυτό. Μπορεί να είναι στη γραφή, αλλά δεν μου το εμπιστεύεται ο Θεός. Πρέπει να μου το εμπιστευτεί ο Θεός. Μια μερίδα σε μένα, μία στο Γιώργο, μία στο Στάθη, μία... να μας το εμπιστευτεί. Αλλιώς είναι γραμμένα, αλλά είναι κρυμμένα. Δεν υπάρχει προσωπική εμπιστοσύνη. Πρέπει όλα να τα κερδίσουμε με προσωπική εμπιστοσύνη. Γιατί το κάλεσμα του Θεού που είναι μέσα μας, τα περιέχει όλα. Όταν ο Θεός μας κάλεσε, τα σχεδία σου όλα είναι μέσα μας. Τίποτα δεν είναι έξω, όλα είναι μέσα. Και από μέσα φανερώνονται και απ' έξω. Αλληλούια. Και ό,τι έχει ο Θεός, το έχει και ο διάβολος και το αντιγράφει. Και σε περιμένει στη γωνία, με την αντιγραφή. Και λέει τι θέλει ο Δήμος, πάρτε. Αλλά είναι αντιγραφή. Εσύ πρέπει να ακολουθείς το μέσα σου. Όχι το απ' έξω. Τα μάτια πλανούνε. Τα συναισθήματα πλανούνε. Το μέσα. Η προσωπική κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λέει όσοι διοικούνται από το Πνεύμα είναι και παιδιά του Θεού. Και το είπαμε Τετάρτη. Τι σημαίνει διοικούμε, μπαίνω σε ένα ταξί και λέω στον οδηγό πατήσια. Αναπάβουμε. Βάζει ο οδηγός ταχύτητα, πατήσια. Αυτός οδηγεί. Εγώ αναπάβουμε. Έτσι είναι και με το Άγιο Πνεύμα. Εκείνος οδηγεί και εγώ αναπάβουμε. Συνεργάζομαι. Και λέω Άγιο Πνεύμα, ποιο είναι το θέλημά σου Κύριε. Το θέλημα του Πατέρα. Πού να πάω, πώς να επενδύσω. Τι πρέπει να κάνω. Πώς να εργαστώ. Και το Άγιο Πνεύμα είναι η δουλειά του να οδηγεί. Δεν οδηγώ εγώ. Άλλος οδηγεί. Εγώ αναπαύομαι και συνεργάζομαι με το Άγιο Πνεύμα. Αν εγώ πάρω το τιμόνι, σταματάει το Άγιο Πνεύμα. Και τότε οδηγώ εγώ. Τρέχω, βαρά στο τοίχο, δεν βγαίνει τίποτα και στο τέλος παίρνω το μήνυμα από το Θεό. Δεν βγάζει αυτό. Αλληλούια. Επομένως χρειαζόμαστε τη βουλή του Κύριου, το τέταρτο. Πνεύμα δυνάμεως. Η δύναμη που λέει ο Θεός έχει να κάνει με τη διαχρονικότητα. Έχει να κάνει με τη σταθερότητα. Έχει να κάνει με την πορεία. Δεν έχει να κάνει με στιγμαίες καταστάσεις. Ξεχάστε το. Οι στιγμαίες καταστάσεις είναι στιγμαίες. Δεν μπορούν να κρατήσουν τη ζωή μας στην πορεία. Η δύναμη που λέει ο Θεός έχει να κάνει με σταθερότητα και διαχρονικότητα. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ένας κινητήρας που παίρνει μπροστά. Έχει να κάνει με τη σταθερότητα. Έχει να κάνει με τη διαχρονικότητα. Έχει να κάνει με την πορεία. Αυτή είναι η δύναμη. Αλληλούια. Η δύναμη, η σταθερή έχει μεγαλύτερη αξία από τη στιγμαία κατάσταση.
καλό είναι το στιγμαίο, αλλά χρειαζόμαστε αυτή την πορεία με το Θεό. Αλληλούια! Γιατί ο Θεός ενδιαφέρεται να δούμε τα πράγματα σοφά, να τα δούμε. Κατανοώντας ότι το στιγμαίο είναι στιγμαίο, το διαχρονικό είναι διαχρονικό. Άλλη αξία στο ένα. Ξέρετε, και ένας νεκρός να αναστηθεί έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από την αναγέννηση ενός νεκρού. Πάρα πολύ μεγαλύτερη. Γιατί ο νεκρός είναι μια ανάσταση της στιγμής. Μπορεί μετά ο νεκρός να μην ακολουθήσει και τον Κύριο. Η αναγέννηση είναι μια ανάσταση διαχρονική αιώνια. Η αξία στο αιώνιο έχει μεγαλύτερη αξία από το στιγμαίο. Καμιά φορά βάζουμε πιο μεγάλη αξία στο στιγμαίο, όχι στη διαχρονικότητα. Αλληλούια! Το εσωτερικό μας πνεύμα έχει μεγαλύτερη αξία από όλα τα πράγματα. Γιατί εκεί μέσα κατοικεί ο Θεός και κτίζει το αιώνιο κομμάτι. Όλα τα άλλα είναι στιγμαία και χάνονται. Αυτό που μένει μέσα μας έχει μεγαλύτερη αξία. Επομένως, η δύναμη του Κυρίου έχει να κάνει με τη σταθερότητα, τη διαχρονικότητα και την αιώνια πορεία με το Θεό. Αλληλούια! Και να το εξηγήσουμε απλά τι είναι αυτό, πώς είναι όταν χιονίζει. Βάζουμε τα φορτηγά μπροστά, τις μηχανές εκεί, τα τρακτέρ, και ό,τι βρίσκουν οι φορτωτές το παίρνουν και το βάζουν στην άκρη. Ό,τι και να βρουν. Αυτό είναι δύναμη. Προχωράει και ό,τι βρίσκει μπροστά, πέτρες, χιόνια, ξύλα, τα παίρνει και τα πετάει στην άκρη. Δεν συμβιβάζεται, προχωράει. Ανοίγει δρόμο. Αυτό λέγεται δύναμη σταθερή. Αλληλούια. Διαφορετικά, αν δεν υπάρχει σταθερότητα, κτίζουμε σε στιγμαίες καταστάσεις. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός ήταν τεράστια επίθεση από τον διάβολο. Μέχρι και οι μαθητές τον εγκαταλείψανε. Αλλά αυτός υπερνίκησε τα πάντα. Χωρίς να έχει κανένα στήριγμα από τον κόσμο. Τίποτα. Η σχέση με τον Θεό και η επαφή με τον Θεό τον έκανε υπερνικητή. Μην βάλουμε άλλα πράγματα σε ανώτερη θέση με τη σχέση με τον Θεό. Από εκεί έρχεται η δύναμη. Από εκεί πηγάζουν όλα. Και ο καλός Θεός μας περιμένει να έχουμε επαφή, να Του μιλήσουμε, να γνωριστούμε, να έρθουμε πιο κοντά Του, να έχουμε κοινωνία. Και τότε θα μας αποκαλύψει ωραία πράγματα. Γιατί ο καλός Θεός ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσουμε τα μέλη Του στον κόσμο, στην Εκκλησία. Γιατί όπως και ο διάβολος χρησιμοποιεί όλα τα άρρωστα μέλη, έτσι και ο καλός Θεός θέλει να χρησιμοποιήσει όλα τα όργανα Του για να δουλέψουμε. Και να φέρουμε ένα ομαδικό καρπό για να δοξαστεί ο Κύριος των δυνάμεων και να υψωθεί το όνομά Του, παίρνοντας χάρη από τη σοφία. Και όλα αυτά έρχονται όταν λέμε «Πατέρα, στο όνομα του Ιησού, χρήσε μας με το πνεύμα Σου». Υψώνουμε το σταυρό, Κύριε. Σταυρώνουμε την προσπάθεια μας. Χρήσε μας, Πατέρα. Και τότε ο Θεός μας χρεί, μας αποκαλύπτει. Μας επιτρέπει να καταλάβουμε άλλα πράγματα που πριν είναι κρυμμένα. Μας επιτρέπει να ζήσουμε άλλα πράγματα που πριν είναι χαμένα. Επιτρέπουμε στο Θεό να μας βοηθήσει. Καθώς ξέρουμε να κάνουμε χρήση τα προνόμια και τα δικαιώματα που έχουμε στη ζωή μας. Αλληλούια! Ό,τι μπορεί να κάνει μια χρησμένη προσευχή, δεν μπορεί να κάνει ένα εκατομμύριο άνθρωποι. Αλληλούια! Αλληλούια! Παράδειγμα, θέλουμε εδώ στο Κοροπίχη κάτι αθήγανους που ζουν στα χωράφια. Θέλουμε να τους δώσει ο Δήμος σπίτια. Δεν χρειάζεται να πάμε μέσα εκεί πέρα. Λέμε, Πατέρα Ουράνε, στείλε την χάρη Σου. Και θα χρησιμοποιήσει ο Θεός τον Δήμαρχο, θα περάσει, ας πούμε, ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος από εκεί, θα τους δει. Η καρδιά του θα εγγυχτεί από τον Θεό και θα μπει μέσα στην καρδιά του προσφορά να τους χτίσει σπίτια. Γι' αυτό όταν γίνεται ένα μεγάλο καταστροφικό γεγονός στη χώρα, όλοι οι πλούσιοι προσφέρουν. Γιατί η Εκκλησία προσεύχεται τότε πιο πολύ και το Άγιο Πνεύμα γύρει καρδιές, άλλος προσφέρει λεφτά, άλλος προσφέρει προσευχή, άλλος σκάβει το χώμα, άλλος κάνει κάτι άλλο και λειτουργούν όλα για να υπηρετηθεί η ζωή. Αλληλούια! Επομένως, είμαστε πρέσβεις του Κυρίου είμαστε και μπορούμε να κάνουμε το Άγιο Πνεύμα να χρησιμοποιήσει και άλλες ομάδες κοινωνικές
που δεν ξέρουν τα πνευματικά, αλλά έχουν αγάπη για κοινωνική προσφορά. Και ο Θεός οτιδήποτε θέλει να προσφέρει δεν λέει όχι. Όταν το ζητάει η Εκκλησία, μπαίνουμε σε άλλα επίπεδα σοφίας, γνώσης, δύναμης, κοινωνίας και αποκάλυψης του Κυρίου. Το νούμερο 5, το πνεύμα λέει τις γνώσεις του Κυρίου. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει γνώση. Ναι, το Άγιο Πνεύμα μας πλουτίζει με γνώση. Είναι καθαρά ποια είναι η γνώση που μας δίνει το Άγιο Πνεύμα μέσα μας και μας κρίνει. Το Άγιο Πνεύμα είναι το πνεύμα της γνώσης, που σε κάνει και καταλαβαίνεις και αντιλαμβάνεσαι τη γνώση του Θεού. Δεν είναι θέμα αν κάποιος εκεί πάει ένα πανεπιστήμιο, έχει πτυχία, αυτά δεν παίζουν ρόλο για τον Θεό. Είναι το Άγιο Πνεύμα να σου δίνει γνώση. Τότε παίρνεις γνώση από τον Θεό. Είναι το πνεύμα της γνώσης. Αλληλούια, είναι το πνεύμα της γνώσης. Το έκτο, το πνεύμα λέει του φόβου του Κυρίου. Το πνεύμα που μας βοηθάει να σεβόμαστε τον Κύριο. Είναι σημαντικό πράγμα ο σεβασμός του Κύριου. Και το Άγιο Πνεύμα μας κάνει και έχουμε σεβασμό στον Κύριο. Προσμένουμε τον Κύριο. Υπηρετούμε τον Κύριο. Θέλουμε να ακούσουμε από τον Κύριο. Είμαστε σε επαφή με τον Κύριο. Το πνεύμα που σε βοηθάει να σεβαστούμε. Τι λέει στον Ζαχαρία, μιλάει για μια αμαρτία, για την αμαρτία της ασέβειας. Σήμερα οι άνθρωποι ασεβούν όταν κάποιος περιφρονεί το Ευαγγέλιο ή τα ασέβεια. Όταν κάποιος περιφρονεί το σώμα και το αίμα του Χριστού ή τα ασέβεια, το περιφρονώ. Και οι άνθρωποι μπαίνουν κάτω από την αμαρτία της ασέβειας. Εμείς πρέπει να αποκτάμε πολύ σεβασμό στον Κύριο. Το αντίθετο να γίνεται. Ώστε να σταθούμε και για αυτούς που μπαίνουν στην ασέβεια, ψώνοντας το αίμα και ζητώντας χάρη. Διαφορετικά ο Θεός καταλογίζει την αμαρτία της ασέβειας. Ξεκάθαρο πράγμα. Δεν μπορεί ο Θεός ποτέ να δικαιώσει την αμαρτία της ασέβειας. Κάποιοι στέκονται ανάμεσα στο Θεό και στον πλανήτη. Είναι ο λαός του Θεού. Ξέρει τι κάνει, έχοντας πολύ σεβασμό για τον Κύριο. Για να μπορούμε να βάλουμε σε πράξη αυτά που μας εμπιστεύεται ο Θεός. Αλληλούια, ο σεβασμός του Κυρίου. Αλληλούια, ο φόβος του Κυρίου είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Απλά λες Πατέρα στο όνομα του Ιησού, δεν είναι δικά μου, δικά σου Κύριε. Δώσε μου χάρη Κύριε. Και τότε το Άγιο Πνεύμα σε εμπλουτίζει. Είναι χάρη. Αν ήταν δικά μας, είναι προσπάθεια και είναι έργο ανθρώπινο. Δεν είναι χάρη. Είναι χάρη όλα είναι. Πρέπει να αντλήσουμε χάρη. Γι' αυτό η χάρη του Χριστού φέρνει και αλήθεια. Δεν υπάρχει χάρη χωρίς αλήθεια. Η χάρη φέρνει και αλήθεια. Για να καταλάβουμε τον πλούτο που έχουμε μέσα μας. Άδειασε ο τάφος. Και γέμισε η καρδιά μας. Και αυτό είναι μέσα. Αλλά χρειάζεται η διαπραγμάτευση, η κοινωνία και να μας το εμπιστευτεί ο Θεός. Σοφία είναι να αγαπάς τους ανθρώπους, αλλά να μην εμπιστεύεσαι πάντα όλους τους ανθρώπους. Γιατί μπορείς να μπλέξεις. Σοφία είναι να κρατάμε τα πάντα σε ένα κοντρόλ στη ζωή μας. Αλληλούια. Γιατί αν δεν διαφυλάξουμε αυτό που έχουμε μέσα μας, είναι πολύ άσοφο πράγμα. Θα πέσουμε, θα δυνατήσουμε. Πρέπει να διαφυλάξουμε τον πλούτο μέσα μας. Αλληλούια, όπως ο Σαμσόν έκανε λάθος συνθήκη με λάθος πρόσωπο και έχασε τη δύναμη στη ζωή. Αλληλούια, πολλά πράγματα θα μας κάνουν να χάσουμε τη δύναμη. Πρέπει να τα διαχειριστούμε όλα με ένα μέτρο και την αγάπη με μέτρο. Όλα, διατηρώντας την πνευματική ζωή και το έθνο, το πνεύμα της δίκαιας κρίσης του Θεού. Ο Θεός έκρινε και θα κρίνει στη χιλιετή βασιλεία τους ανθρώπους με δίκαια κρίση. Όχι με κρίση τα εξωτερικά συμπεράσματα. Αλληλούια. Με βαθιά κρίση, όχι κατάκριση, με βαθιά επίγνωση, με βαθιά αντίληψη. Επομένως και εμείς πρέπει να εξετάζουμε τα πάντα όχι εξωτερικά. Έχοντας βαθιά κρίση και αποκάλυψη του Κύριου.
Αλληλούια. Και τότε έχουμε δικαιοσύνη στην κρίση μας. Αλληλούια. Δεν μπορούμε εμείς να πάρουμε το ρόλο του κριτή. Τον κριτή τον έχει μόνο ο Θεός το ρόλο. Εμείς πρέπει να έχουμε δίκαια κρίση ώστε να προστατεύουμε τον εαυτό μας και να ξέρουμε πώς θα κινούμαστε, έχοντας εσωτερική βαθιά επίγνωση. Αλληλούια! Βλέποντας τη ρίζα των πραγμάτων, όχι το φύλλο που φυτρώνει, τη ρίζα. Γιατί για όλα χρειάζεται να καταλάβουμε τη ρίζα. Αν βλέπουμε το δέντρο ή αυτό που φουντώνει, πρέπει να πιάσουμε τη ρίζα, αποκτώντας βαθιά δίκαια κρίση. Και τότε ο Θεός μπορεί να απαντάει στις προσευχές μας, γιατί μας πλουτίζει με ένα άλλο επίπεδο κοινωνίας από το Άγιο Πνεύμα. Αλληλούια! Όλα τα πράγματα του Θεού αναβαθμίζονται. Όλα αναβαθμίζονται. Αρκεί να υπάρχει άνοιγμα στην καρδιά μας. Ανοίγουμε. Αν εμείς πούμε τελείωσε, σταματάνε και όλα τα πράγματα του Θεού. Γι' αυτό ο Χριστός δεν μπορούσε να κάνει τίποτα στη Ναζαρέτ, διότι το πνεύμα του ήταν κλειστό. Ήταν κλειστό. Λόγω ότι το ξέραμε. Επομένως υπάρχει παντού κλειστό πνεύμα και κάπου θα δούμε και ανοιχτό πνεύμα. Για να ανοίξει το πνεύμα στην Ελλάδα, πρέπει όλοι να γίνουμε προσωπικά ένα σπόρος που ανοίγει. Αλληλούια! Δεν μπορούμε να καυχηθούμε ότι η χώρα μας είναι πάρα πολύ ανοιχτή στα πράγματα του Θεού. Το λέει και η Βίβλο. Οι Έλληνες ζητάνε σοφία. Η σοφία που έδωσε ο Θεός σε αυτή τη χώρα είναι τεράστια. Αλλά έγινε λατρεία της ανθρώπινης σοφίας. Και ζητάνε απόδειξη Θεού με την ανθρώπινη σοφία. Και αυτό είναι εμπόδιο στο να βρούνε τον Θεό. Αλλά απ' την άλλη και ο Θεός έχει μια τεράστια επαγγελία για αυτό το έθνος, απεριόριστη. Είναι μέσα στην προφητεία της Αποκάλυψης. Επομένως, εγώ ανοίγω για να γίνω ένα κάτι που θα παρασύρει κι άλλους το ανοίγω. Αλληλούια! Πώς ανοίγουμε στη σχέση με τον Θεό ανοίγουμε. Η Αποκάλυψη του Κυρίου μας ανοίγει. Η χάρη του Θεού μας ανοίγει. Υψώνοντας θυσία αίματος. Υψώνοντας προσφορά αίματος που αρέσει στον Θεό και ταπεινώνοντας τον εαυτό μας κάτω από τη χάρη του Θεού, κάτω από τη σταυρική αλήθεια και να μπορεί ο καλός Θεός να μας εμπιστευτεί πράγματα. Να μας χρήσει με άλλα επίπεδα σοφίας, δύναμης, αποκάλυψης, ώστε να έχουμε την προσωπική εντολή του Θεού στη ζωή μας. Αλληλούια! Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί ο Θεός αγαπάει το λαό του. Και ό,τι έκανε με τον Ιησού θέλει να κάνει με όλους μας. Το πρότυπο μας είναι ο Χριστός. Αυτό να ακολουθούμε. Και αυτός τα έκανε όλα με τη σχέση με τον Θεό. Η σχέση με τον Θεό φέρνει και όλα τα άλλα πράγματα που θέλουμε. Θέλουμε έναν καλό γιατρό. Η σχέση με τον Θεό μπορεί να το φέρει. Θέλουμε έναν καλό δικηγόρο. Η σχέση με τον Θεό το φέρνει. Θέλουμε έναν καλό συνεργάτη. Η σχέση με τον φέρνει. Δεν προσπαθούμε να τα φέρουμε. Ο Θεός τα φέρνει και εμείς γνωρίζουμε ότι είναι από το Θεό. Και γνωρίζουμε ότι δεν είναι από το Θεό. Έχουμε τη σωστή αντίληψη. Έχουμε εσωτερικό πλούτο μέσα. Γι' αυτό λέει ο Κύριος όταν όλη την ημέρα υπηρετούσε και το βράδυ είχε σχέση με τον Θεό. Πρέπει να διαφυλάξουμε τη σχέση που είναι η Εκκλησία αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Δεν πρέπει να αντικαταστήσουμε τη σχέση με τον Θεό με τίποτα άλλο. Θα πέσουμε. Θα πέσουμε. Πρέπει να διαφυλάξουμε τη σχέση με τον Θεό και προσωπικά και οικογενειακά και εκκλησιαστικά σε ένα μεγάλο επίπεδο. Σταθερό. Είναι μια επένδυση. Και αυτό θα φέρει 10, 20, 30, 40, θα φέρει χάρη. Για όλα τα πράγματα πρέπει να επενδύσουμε και να πάρουμε ιδιαίτερη χάρη ώστε να γίνει ένα έργο που θα μείνει. Γι' αυτό όλοι οι πρώτοι τελευταίοι και οι τελευταίοι πρώτοι. Υπάρχουν πράγματα που ο Θεός τα επέτρεψε, αλλά δεν έχουν πορεία διαχρονική, σταματάνε, χάνονται. Επομένως ο καλός Θεός θέλει να κτίσει νέα πράγματα που ξεκινάνε από μέσα μας. Από πού ξεκινάνε? Από μέσα μας. Στην προσωπική σχέση με τον Θεό
και να μπορούμε να καταλαβαίνουμε το πώς δουλεύει το κακό στον κόσμο και πώς μπορούμε στην καθημερινότητά μας να βοηθήσουμε και άλλους ανθρώπους και τον εαυτό μας, ακολουθώντας τον υπέροχο λόγο του Κυρίου και τον Πάτερ. Αλληλούια. Πατέρα, χρήσε μας με το λάδι σου, με το πνεύμα σου, με την ευλογία σου, με την χάρη σου, με τα δώρα σου, Κύριε, για να μπορούν να αναβαθμίζονται στη ζωή μας και να βρίσκουμε ιδιαίτερη χάρη για να μπορέσουμε να περπατήσουμε σε πιο βαθιά κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα και τον ίδιο τον Θεό κατά πάντα στη ζωή μας. Αλληλούια. Και σίγουρα πάντα με το Θεό υπάρχει ένα πρόβλημα που είναι η σαρκική μας φύση. Και πάνω στη σαρκική φύση χτυπάει ο εχθρός. Χτυπάει. Να σας πω πως ο Θεός μου έχει δείξει πως δουλεύει ο διάβολος. Ο μεγάλος στρατηγός ο διάβολος στέλνει 10 φαντάρους και παρακολουθούν τη ζωή του Δήμου για ένα μήνα και έχουν ένα μπλοκάκι και καταγράφουν τα αδύνατα σημεία που έχει ο Δήμος. Καταγράφουν. Και πάνε και του δίνουν αναφορά του αρχιδιάβολου και λέει, ξέρεις κάτι, ο Δήμος είναι πολύ επιρρεπής εκεί. Βαράτε τον εκεί που είναι αδύνατος. Σε εκείνον είναι δυνατός. Φεύγετε από εκεί. Και σε χτυπάνε τα πονηρά πνεύματα στο σημείο που είσαι αδύνατος. Όλοι έχουμε αδύνατα σημεία. Όλοι έχουμε δυνατά σημεία. Επομένως το κακό δουλεύει με έναν σοφό τρόπο δαιμονικό. Σε χτυπάει και σε λυγίζει. Αλληλούια. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να θωρακίσουμε τη ζωή μας όπως θωράκισε η Ελλάδα τα σήμερα. Σε όλα τα δύνατα σημεία, με τη σχέση με τον Θεό, απολαμβάνοντας την ύπαρξη του Θεού και κρατώντας το θέλημα του Κυρίου κατά πάντα στη ζωή μας. Είναι ζωντανό. Αλληλούια. Και το ζωντανό θέλημα του Θεού δεν μπορεί να το νικήσει τίποτα. Κανένας διάβολος, καμιά αμαρτία, καμιά αντίσταση, κανένα πνεύμα του κόσμου είναι ζωντανό. Ούτε λέει γεννήθηκε από το Θεό ή κάτι τον κόσμο. Αυτό που γεννιέται από το Θεό δεν γεννιέται στο μυαλό μας, γεννιέται στο πνεύμα μας μέσα. Και αυτό που γεννιέται στο πνεύμα μας νικάει το πνεύμα του κόσμου. Νικάει την εξουσία του κόσμου. Νικάει τη διαχρονικότητα του κόσμου. Γιατί γεννιέται από το Θεό μέσα μας. Και το σημείο που ο Θεός γεννάει και αποκαλύπτει πράγματα είναι ένα, ο Σταυρός του Κυρίου. Δεν υπάρχει άλλο σημείο. Πρέπει να πάρουμε το Σταυρό του Κυρίου και να τον κάνουμε κτήμα στη ζωή μας. Να ταπεινώσουμε τα σπίτια μας, τις δουλειές μας, τις διακονίες μας, κάτω από το σταυρικό έργο. Και να παίρνουμε χάρη μέσα από εκεί. Για να μπορέσει το έργο του Ιησού να μας δίνει χάρη ώστε να αναπτυχθεί το σχέδιο του Θεού και εμείς να καρποφορήσουμε και να δοξαστεί ο Κύριος τον δυνάμενο κατά πάντα. Αλληλούια! Ο Σταυρός εκεί παράγει χάρη. Από εκεί παίρνουμε χάρη. Και όσο πιο πολύ η νόηση του Σταυρού μεγαλώνει, μεγαλώνει και η πνευματική μας όραση. Όσο πιο πολύ ο Σταυρός είναι μικρός, τόσο πιο πολύ φτωχεύουμε και εμείς στη ζωή μας. Ο Σταυρός του Κύριου δόθηκε και να πλουτίσει τον κάθε άνθρωπο και να πλουτίσει την Εκκλησία και να είμαστε μέσα στη χάρη του Κύριου. Αλληλούια. Αγαπάμε τον Κύριο, θέλουμε τους τρόπους Του, θέλουμε τη σοφία Του και θέλουμε τη γρήγορη προσαρμογή με το σχέδιο του Κυρίου και με τον λόγο του Κυρίου κατά πάντα στη ζωή μας. Γιατί καθημερινά ζούμε σε ένα πνευματικό πόλεμο όλοι, γιατί ο διάβολος μισεί την πνευματική μας ζωή, και πρέπει να είμαστε θωρακισμένοι με τις αλήθειες του Κύριου στο πώς περπατάμε και να αντιστεκόμαστε σε κάθε επίθεση και κάθε μεθοδία απλάνηση, κρατώντας την αλήθεια και αλήθεια ελευθερία. Αλληλούια. Το σχέδιο του πάντα είναι μπροστά και τρέχει. Τίποτα δεν μπορεί να το σταματήσει. Γιατί το έχει προφητέψει ο ίδιος ο Κύριος κατά πάντα στη ζωή μας. Και μπροστά μας είναι μια τεράστια εποχή που ο Θεός θα ανοίξει πράγματα σε άλλο επίπεδο χάρης. Για να μπορέσει η Εκκλησία να αγγίξει όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Όλα τα επίπεδα. Για να σκεφτείτε να είχαμε μια χριστιανική τράπεζα στην Ελλάδα.
Απλά δεν μας έχει εμπιστευτεί πολλά λεφτά ο Θεός. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν μας είχε εμπιστευτεί πολλά λεφτά, θα είχαμε μια χριστιανική τράπεζα, τράπεζα του Κύριου. Και θα ερχόντουσαν οι άνθρωποι να πάρουν ένα δάνειο και θα τους λέγαμε για τον Κύριο. Αυτά τα έργα δεν μας τα είχε εμπιστευτεί ακόμα ο Θεός. Είναι στο σχέδιό του. Δεν μπορεί να διαχειρίζονται όλα τα χρήματα οι ασεβείς στην πνεύμα του κόσμου. Είναι σχεδιασμένα από το Θεό, απλά θέλει να τα εμπιστευτεί ο Θεός. Ψάχνοντας να βρει ανθρώπους που είναι διαθέσιμοι να υπακούσουν. Αλληλούια! Για να μπορέσει να εκπληρωθεί αυτό που σχεδίασε ο Θεός. Εγώ ποτέ δεν σχεδίασα κάνω το δημένο. Ποτέ δεν σχεδίασα. Το μόνο που έκανε ήταν να παίρνω με τον παπά και τους ανθρώπους που πήγαν σε εκκλησίες. Αυτό ήξερα. Και έλεγα ότι ο Θεός με έσωσε. Και άρχισε να βγαίνει από μέσα μου αυτό. Και άρχισε να το ακολουθώ. Και άρχισε να μου αρέσει μετά. Γιατί το θέλημα του Θεού βγαίνει από μέσα και είναι όμορφο. Το αγαπάμε. Επομένως ο Θεός έχει σχεδιάσει μέσα μας πράγματα για όλους. Γιατί δεν είναι προσωπολήπτης. Και αφού βγαίνουν αυτά, μας παρασέρνουν και το ακολουθούμε. Άλλο να τα σχεδιάζουμε και άλλο να βγαίνει από την καρδιά μας. Γιατί ο Θεός είναι ο Κύριος της καρδιάς μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό που δεν είναι προσωπολήπτης και όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Ας κρατήσουμε τον Λόγο του Θεού. Και έτσι ο Θεός είναι μας άνοιξε τους ορίζοντες ότι υπάρχουν και άλλα επίπεδα πνευματικά του Θεού. Με άλλη σοφία, με άλλη σύνεση, με άλλο σεβασμό, με άλλη δύναμη, με άλλη γνώση, μοναδικά πράγματα. Σε ένα περιβάλλον ταραγμένο, φοβισμένο, απογοητευμένο, οι άνθρωποι είναι βιαστικοί, τρέχουν, δεν ξέρουν που πάνε, τι κάνουν. Τους κυνηγάει διάφορος. Πώς μπορούν να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι και εμείς είμαστε ταραγμένοι. Δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Είμαστε φοβισμένοι. Δεν έχουμε το αντίθετο από ό,τι δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Επομένως είναι δύο πλευρές, το σκοτάδι και το φως. Και χρειαζόμαστε πιο πολύ φως για να διώξουμε τα σκοτάδια, γιατί υπάρχουν και μπροστά και δεξιά και παντού υπάρχουν σκοτάδια. Και έχουμε ανάγκη να τα διώξουμε καθώς μας φωτίζει και είναι στο δυνατό. Αλληλούια! Ας κρατήσουμε τον υπέροχο λόγο του. Και ο Θεός έχει σχεδιάσει ωραία πράγματα για όλα τα παιδιά του και για όλο το λαό του για να μπορέσει να κάνει μία εκκλησία που δοξάζει το όνομά του κατά πάντα και δοξάζεται εκείνος κατά πάντα μέσα από τη ζωή μας, έτσι. Ας κρατήσουμε τον Λόγο του Θεού και θα ετοιμαστούμε τώρα να σιγά σιγά να πάμε και στην τράπεζα του Κύριου να υψώσουμε τη θυσία του Ιησού, το αίμα. Όταν υψώνουμε τη Θεία Κοινωνία, υψώνουμε το Σταυρό του Κυρίου. Δεν είναι κάτι τυπικό αυτό. Δεν είναι κάτι σαν σύμβολο. Σύμβολο είναι αυτό το ξύλο. Σου δίνει ένα μήνυμα, αλλά δεν έχει τίποτα σου το σύμβολο. Είναι κάτι ουσιαστικό, το πνευματικό γίνεται ένα με το φυσικό γίνεται. Και μας έδειξε ο Κύριος σε έναν απλό τρόπο, μετά από 2.000 χρόνια, πώς να έχουμε επαφή με τη θυσία του να έχουμε. Μπαίνοντας μέσα στο πνευματικό, μέσα στο φυσικό το πνευματικό. Αν πούμε ότι η Θεία Κοινωνία είναι σύμβολο, δεν έχει να μας δώσει τίποτα. Μειώνουμε την αξία της. Όποιος μειώνει την αξία του Σταυρού, τον μειώνει ο Θεός, τελείως. Όποιος υψώνει την αξία του Σταυρού, τον υψώνει και ο Θεός. Διοχετεύει τα χάρη επάνω μας. Και για όλα τα πράγματα χρειάζεται ο εισάξιος πόρος. Το σώμα γιατρεύεται με σώμα. Το αίμα γιατρεύεται με αίμα. Δεν υπάρχει κάτι εισάξιο, υπάρχει. Από τι πρέπει να γιατρευτεί το σώμα και το αίμα? Από το κληρονομικό DNA της αμαρτίας που γερνάμε και πεθαίνουμε. Αν αυτό το σαρκείο δεν είχε την κληρονομικότητα, δεν θα πέθαινε, δεν θα γέρναγε, δεν θα είχε φθορά. Επομένως, αυτό έχει μέσα την κληρονομικότητα, γιατί ο Θεός δεν το καθαρίζει με μία. Θέλει να βλέπει την απόφασή μας. Πηγαίνοντας στο Σταυρό και παίρνοντας θεραπεία. Παίρνοντας θεραπεία. Και τότε ο Χριστός ζει στο πνεύμα, στην ψυχή και στο σώμα. Και έχουμε ένα άγιο σώμα από μέσα που δεν κολλάει η αμαρτία. Δεν κολλάει. Γιατί από μέσα αγιάζεται.
αν δεν πιάσουμε τη ρίζα από μέσα να την κόψουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Είναι σαν να πιάνουμε το εξωτερικά πράγματα. Επομένως, το σώμα γιατρεύεται με σώμα. Και το αίμα γιατρεύεται με αίμα. Είναι ο εισάξιος πόρος. Αλληλούια, για όλα τα πράγματα της πίστης θέλουμε τον εισάξιο πόρο στη ζωή μας. Για να μπορεί ο Κύριος να ελευθερώσει τα ελέη του. Ποιο είναι το μυστικό για να λαμβάνουμε από τη θυσία? Είναι ότι δεν πάμε να λάβουμε σαν δίκαιοι, πάμε σαν ασθενείς. Και τότε αφού λαμβάνει, σου μας δίνει καρπό δικαιοσύνης, να έχουμε σχέση. Είναι πως είναι όταν πας σε γιατρό και του πεις είμαι υγιής. Γράψουμε ένα φάρμακο, τι φάρμακο, αφού είσαι υγιής δεν υπάρχει φάρμακο. Στο σταυρό του Κύριου όλοι είμαστε ασθενείς. Και τότε έρχεται η θεραπεία επάνω μας. Έρχεται η χάρη. Και μας δίνει καρπό δικαιοσύνης. Να ζήσουμε δικαίωμα. Αλλά για να λάβεις τα ελέη από το φάρμακο, το παίρνεις ως ασθενής. Στη σαρκική φύση. Και έτσι όλοι ταπεινωνόμαστε για να υψωθεί ο Κύριος και να πάρουμε ιδιαίτερη χάρη από τον Κύριο στην καρδιά μας. Έτσι, για να ετοιμαστούμε και να σηκωθούμε.